Φτιάχνουμε το κεφάλι, ο Αμπαζή σεντράρει. Το χέρι του Φιλίππου πέναλτι σφυρίζει ο διαιτητής. Κολλημένο λέει ότι ήταν ο παίχτης και μάλλον έχει δίκιο. Εκτελεί ο Σούκας 1-0 στο 6. Ο Κιάφα στο Σούκα. Out το ζουτουσί μου. Ο Σούκας στον Κιάφα προλαβαίνει και με προβολή παίρνει την μπάλα. Παίρνει στην περιοχή. Πασάρι, ο Σούκας σκοράρει ξανά, διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι για τον τρόπο που πήρε την μπάλα. Σέντρα και ο διαιτητής δείχνει κόκκινη κάρτα στον Φιλίππου που εξακολούθησε να του διαμαρτύρεται. Σέντρα, γυριστό σουτ, χέρι σνούν οι φιλοξενούμενοι. Πλάγιο, ο Σούκας απέναντι. Όμορφα σουτάρει ο Κοφίδης, αλλά out. Ο Σούκας στον Κοφίδη. Λασέ στην κλειστή γωνιά 3-0. Ξεσπάει στον πύργο ο Ατρόμητος. Ο Σούκας στο δοκάρι, υπέροχο σουτ. Φάουλ του Χαβιάρα στον Πάχνη και κίτρινη κάρτα. Ο Αμπαζής από δεξιά, πασάρι χαμηλά, στο πρώτο δοκάρι ο Σούκας που κάνει το hat-trick για τον εαυτό του και το 4-0 για την ομάδα του στο 68. Ο Σκουφάρας θα παίζει στο έδαφος, θα ρίξει και τον προπονητή του, Αχιλέα Πασβάντη, που προσπάθησε να τον κρατήσει όρθιο. Στο τέλος του παιχνιδιού θα τελειώσει και η συνεργασία του με τον Ατρόμητο, επόμενος προπονητής μάλλον ο Κώστας Ιωάννου. Εκτελεί το φάουλ, ο Κουφογιάννης, out. Ο Αμπαζής μπαίνει, πλασάρει, αποκρούει ο Πατελίδας, ο Σαραντάκης από κοντά σκοράρει. Δεν το πανηγυρίζει, έχει παίξει πολλά χρόνια στο πυργί. Δίνει και το χέρι στην Παντελίδα, 5-0 λοιπόν στο 79. Τι να πω για το παιχνίδι, όσοι ήταν στο γήπεδο είδανε τι έγινε. Έτσι, πιστεύω ότι ξεκινήσαμε καλά, αλλά στο 5 λεπτό με ένα, για, κατά τη γνώμη μου, ανήκωρα του πέναλτι, μας έβαλε πίσω στο σκορ και μετά τα σφυρίγματα μας βγάλανε εκτός εαυτού, χάσαμε στο συγκέντρωσή μας. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να παίξουμε την μπάλα μας. Πιστεύω ότι θα έπρεπε κάποιοι να αφήνουν τους ποδοσφαιριστές να είναι πρωταγωνιστές. Έτσι, μέσα σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, καλό είναι να είναι οι ποδοσφαιριστές πρωταγωνιστές και όχι κάποιοι άλλοι παράγοντες. Αυτά ήθελα να πω μόνο. Πάντως η ομάδα έχει αρκετά νέα παιδιά. Και τουλάχιστον, αν όχι παρόν, το μέλλον του ανήκει νομίζω. Η ομάδα έχει πάρα πολλά παιδιά, μικρά παιδιά. Προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε. Αλλά το θέμα είναι ότι. Αντιμετωπίζουμε κάποιες διαιτησίες πολύ εχθρικές, τις οποίες προσπαθώ κάθε φορά να εξηγήσω στα παιδιά ότι τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, θα έχουμε τα καλά σφυρίγματα, αλλά έχει καταντήσει πια μόνο του. Κάθε Κυριακή τα ίδια πράγματα. Κάθε Κυριακή τα ίδια πράγματα.